Οι μεγάλοι χώροι εργασίας και οι βιομηχανικές μονάδες πολύ εύκολα μπορούν να μετατραπούν σε εστίες μεγάλης διασποράς του κορονοϊού, τονίζει το Σωματείο Εμποροϊπαλλήλων Ιδιωτικών Υπαλλήλων Περιοχής Αλεξανδρούπολης Φερών Σουφλίου η Ενότητα και ζητά να γίνουν μαζικά τεστ σε όλους τους εργαζόμενους στους μεγάλους χώρους δουλειάς και παράλληλα να αυξηθούν οι έλεγχοι για την τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας. Εμείς επαναφέρουμε το αίτημα και απαιτούμε, ειδικά σε μεγάλους χώρους, όπως είναι τα μεγάλα εργοστάσια της περιοχής, μεγάλες άλλες επιχειρήσεις, να γίνονται κατά περιόδους τεστ στους εργαζόμενους, έτσι ώστε να μευθύνει και το κόστος να βαρύνει την εργοδοσία και να ελέγχεται από το κράτος, έτσι ώστε να μην υπάρχει μεγαλύτερη διασπορά σε πιθανόν κρούσμα σε αυτούς τους χώρους. Έχει αποδειχθεί και από την περίπτωση του εργοστασίου στην Καβάλα ότι παρότι ακόμα και μάσκες να φοράνε οι εργαζόμενοι μέσα στους χώρους όπως ήταν μια βιομηχανία κρέατος που όπως ξέρουμε φορούσαν οι εργαζόμενοι μάσκες και άλλο προστατευτικό εξοπλισμό, ο συγχρονισμός, όλα αυτά βλέπουμε ότι πολύ εύκολα μπορεί να πυροδοτήσει μια εστία πανδημίας. Από αυτή την άποψη θεωρούμε ότι δεν αρκεί μόνο η μάσκα ή οτιδήποτε άλλο, χρειάζεται να γίνονται άμεσα παρεμβάσεις, να γίνονται τα τεστ, έτσι ώστε να μπορούμε να περιορίσουμε όσο είναι δυνατόν το πρόβλημα της εστίας μετάδοσης. Και το λέμε αυτό από την άποψη ότι και οι εργαζόμενοι έχουν στις οικογένειές τους και οι ίδιοι μπορεί να είναι υψηλού κινδύνου ομάδες, αλλά καταλαβαίνετε τι μπορεί να γίνει σε ένα εργοστάσιο των 200 ανθρώπων αν υπάρχουν κάποια κρούσματα. Παράλληλα, ο κύριος Κλάδης απευθύνει κάλεσμα σε όλους για να μην διστάζουν να καταγγέλουν περιπτώσεις έλλειψης μέτρων. Πρέπει να καλυφθούν τα κενά στα νοσοκομεία, στις υπόλοιπες δημόσιες μονάδες υγείας που δυστυχώς ακόμα, και ενώ βλέπουμε ότι η πανδημία ακόμα και το καλοκαίρι παραμένει, δυστυχώς δεν παίρνονται μέτρα σε αυτή την κατεύθυνση. Επόμενα, καλούμε τους συναδέλφους να καταγγέλουν όποιες περιπτώσεις έλλειψης μέτρων υπάρχουν, να διεκδικήσουν μαζί με το Σωματείο, να ειδικά στους μεγάλους χώρους να έχουμε με ευθύνη της εργοδοσίας και τον έλεγχο του κράτους μαζικά τεστ κατά περιόδους, έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα προετοιμασμένοι και να μην υπάρχουν μεγαλύτερες εστίες μετάδοση του ιού. Από αυτή την άποψη, επίσης θέλουμε να καλέσουμε τους συναδέλφους μας να συσπηρωθούν στο Σωματείο, να καταγγέλνουν ότι η ζητήματα είναι και να αγωνιστούμε μαζί για όλα τα παραπάνω. Δυστυχώς βλέπουμε ότι η κυβέρνηση παίζει κορώνα γράμματα την υγεία των εργαζομένων με τα μέτρα που προτείνει, από τη μία, και από την άλλη βλέπουμε ότι με το σχέδιο Πισαρίδη και όλα αυτά που έχουμε μπαίνουν νέα εμπόδια, νέα ζητήματα σε σχέση με τα δικαιώματα των εργαζομένων. Άρα χρειάζεται από τώρα αγώνας, διεκδίκηση, συσπήρωση στο Σωματείο για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και να προστατεύσουμε και την υγεία μας και τα δικαιώματά μας.